Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την τελευταία είδηση έτσι που μόλις μεταδώσαμε και εμείς νωρίτερα, ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε συμβούλιο αρχηγών και για το κομμάτι του ασφαλιστικού πρώτο-πρώτο στην ατζέντα. Ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περνάμε μια περίοδο η οποία είναι δύσκολη. Mm-hmm. Και είναι δύσκολη όχι μόνο για τη χώρα, αλλά είναι δύσκολη και για την Ευρώπη συνολικά. Mm-hmm. Άρα αυτά τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί καταρχήν με τις επιθέσεις που έχουν γίνει στη Γαλλία και σε άλλες περιοχές έχουν εντείνει το κλίμα του φόβου. Εμείς ως Ευρώπη και με τις αξίες που έχουμε, αυτό πρέπει να το αποκλείσουμε. Άρα είναι ένα θέμα πια που εντάσσεται και στην ελληνική επικαιρότητα και έχει να κάνει και με τις ροές του προσφυγικού. Το δεύτερο θέμα λοιπόν είναι το ασφαλιστικό και το τρίτο, και τα τρίτο θέμα είναι η ελληνική πορεία της οικονομίας και όλα αυτά τα οποία έχουμε μέχρι τώρα. Είναι, δηλαδή είναι αλληλένδετα κατά τη γνώμη μας και το θέμα του αυτά που τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη, αλλά και το προσφυγική ροή δηλαδή και το θέμα της οικονομίας. Είναι οι δύο κρίσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν ο Πρωθυπουργός ζήτησε την σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για να γίνει μια συζήτηση και να υπάρξει, θα έλεγα εγώ, και κοινή στάση αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, αλλά κυρίως να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Γιατί δεν μπορεί να εμφανίζεται το φαινόμενο μέσα στη Βουλή να έχουν ψηφίσει όσο αφορά το θέμα της συμφωνίας, τη συμφωνία. Και να έρχονται να μην ψηφίζουν προαπαιτούμενα αυτά τα οποία εφαρμοστικοί νομοί, τα οποία πρέπει να υλοποιήσει τη συμφωνία και να έχουν μια υποκριτική στάση αυτή τη στιγμή απέναντι σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Γιατί νιώθει ανάγκη ο Πρωθυπουργός, εκτιμάται, να ζητήσει τη στήριξη, τη συνένεση των πολιτικών αρχηγών? Δεν μπορεί η κυβέρνηση μόνη της να τα βγάλει πέρα? Όχι, εμείς δεν θέλουμε, δεν είναι θέμα συνένεση. Είναι θέμα να γίνει κουβέντα και να υπάρξουν προτάσεις. Γιατί εμφανίζεται το φαινόμενο μέσα στη Βουλή να μην υπάρχουν προτάσεις. Και αυτό που σας εξήγησα προηγουμένως, να υπάρχει μια υποκριτική στάση και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του Ποταμιού. Άρα λοιπόν οφείλουν να έρθουν σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών να καταθέσουν τις προτάσεις για αυτά τα κρίσιμα μεγάλα ζητήματα. Δεν είναι θέμα συνένεσης. Επομένως, για να έρθουμε προτάσεις τώρα λίγο στο ασφαλιστικό. Η πρόταση της κυβέρνησης, βάσει της οποίας τώρα λογικά θα καταθέσει η κυβέρνηση τις προτάσεις για το ασφαλιστικό, για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, ποια θα είναι? Ανεξαρτήτως τώρα το τι θα συζητήσουν και με ποιες προτάσεις θα έρθουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, τι θέλει, πού θέλει να το πάει το ασφαλιστικό η κυβέρνηση? Θέλει μια τακτοποίηση με βάση τις απαιτήσεις των δανειστών τώρα? Θέλει να το λύσει μακροπρόθεσμο, ούτως ώστε να μην το ξαναβεί μπροστά της η ελληνική κοινωνία και η οικονομία στο επόμενο διάστημα? Το ασφαλιστικό πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και είναι μεγάλο γιατί αν θέλουμε να έχει βιωσιμότητα, πρέπει να αποφασίσουμε και τώρα, πέρα από το τι μέτρα πρέπει να πάρουμε, με τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο έχει να κάνει ότι, και πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός, ότι είτε με το PSI, είτε με τα ομόλογα των ταμείων, όλα αυτά τα οποία συμβήκαν έφεραν το ασφαλιστικό μέχρι εδώ που το έφεραν. Και τώρα λένε όμως, κύριε Ρήγα, ότι και με την ανακεφαλαιοποίηση έχουν χάσει τα ασφαλιστικά ταμεία και το υπολογίζουν γύρω στο 1,5 δις. Δεν ξέρουμε πόσο θα βελτιωθεί η κατάσταση παρακάτω, αλλά θα βελτιωθεί και υπάρχουν τα στοιχεία. Αυτή την εικόνα έχουμε. Κύριε Μιχαλιδάκη, δόθηκαν και τα στοιχεία από τον Υπουργείο Οικονομικών ότι θα υπάρξει και από τον κύριο Δραγασάκη θα υπάρξει κάλυψη όλης αυτής της απώλειας σε βάθος χρόνου που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με το προηγούμενο. Τώρα λοιπόν εμείς θέλουμε να το λύσουμε το ασφαλιστικό και αυτή είναι και η πρότασή μας. Δηλαδή πρώτον να λύσουμε αυτά τα οποία είναι σε άμεση προτεραιότητα και δεύτερον η πρόταση θα είναι για βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος σε βάθος χρόνου. Τι απαιτεί αυτό, κύριε Ρήγα? Απαιτεί μεγάλη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος και μια συνολική στρατηγική η οποία πρέπει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς προς το ασφαλιστικό σύστημα. Και το λέω για της νέας γενιάς προς το ασφαλιστικό σύστημα γιατί θα πρέπει και η δυνατότητα να αγγιώμεθα τις συντάξεις τους πολίτες, άρα να υπάρχει βιωσιμότητα σε βάθος χρόνου και άρα η νέα γενιά να θεωρεί ότι πρέπει και έχει υποχρέωση να ασφαλίζεται για να πάψουμε να συμβαίνουν με την πάταξη την οποία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και την προσπάθεια που θα γίνει για τη μαύρη εργασία και όλο αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή χωρίς ασφαλιστικές φορές που δυσκολεύει. Τι βάρη θα φέρει για την κοινωνία αυτό, κύριε Ρήγα? Θα φέρει νέες μειώσεις στις συντάξεις, θα φέρει αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές?
Η πρόταση καταρχήν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη μας. Και το λέω γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις και προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση στο επόμενο διάστημα. Οι όποιες αλλαγές που θα γίνουν θα πρέπει να διασφαλίζουν τον αναδιαμενητικό χαρακτήρα του συστήματος. Αυτό είναι για μας πολύ βασικό. Δεν πρέπει να υπάρξει λογική ανακεφαλοποιητική. Πρέπει να διασφαλίζουν την κοινωνική αλληλεγγύη και την αλληλεγγύη των γενναίων. Νομίζω το άκουσα και νωρίτερα ότι όλοι οι δήμονες που έχουν γνώση αυτό το στηρίζουν αυτό. Το δεύτερο το οποίο θα έλεγα είναι ότι πρέπει να είναι ένα σύστημα εγγυημένων παροχών. Στο πλαίσιο το οποίο η συνολική σύνταξη θα πρέπει να αποτελείται από δύο πράγματα. Ένα, την εθνική σύνταξη, η οποία θα χρηματοδοτείται από την φορολογία. Mm-hmm. Και δεύτερον, την αναλογική σύνταξη, η οποία θα προκύπτει από την προσμέτρηση, σας λέω τις γενικές αρχές που έχουμε βάλει, την προσμέτρηση του μισθού για τους μισθωτούς και, και το εισόδημα όσο αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Και πρέπει να υπάρχει και το νέο ποστό αναπλήρωσης για τα αίτια ασφάλισης. Με αυτό λοιπόν το δεδομένο θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού σε βάθος χρόνου. Αυτό πρέπει να λύσουμε. Ναι, κύριε Ρήγα, βέβαια δεν είναι πολύ καιρό από τότε που εσείς βγαίνατε μπροστά και υποσχόσασταν 13η σύνταξη. Δηλαδή με την κατάσταση του ασφαλιστικού εσείς ελπίζατε, προσδοκούσατε ότι θα είχατε τη δυνατότητα να αυξήσετε το εισόδημα των συνταξιούχων, να απαλύνετε λίγο αυτή τη δύσκολη κατάσταση που περνούν. Και κάποιοι τώρα μπορούν να πούν ότι απλώς τώρα δεν θέλετε να πάρετε το βάρος ως κυβέρνηση πάνω σας και ζητάτε συνένεση. Δηλαδή ουσιαστικά να μοιραστεί το βάρος σε όλους για τις δύσκολες αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν. Κυρία Μιχηλιδάκη, θα έλεγα ότι αυτά όταν επανέρχονται αυτά τα πράγματα, τι λέγαμε νωρίτερα, εμείς δεν έχουμε αλλάξει άποψη σε αυτά τα ζητήματα. Και ήμασταν και ειλικρινείς προς τον ελληνικό λαό. Είπαμε ότι αυτό δεν είναι το πρόγραμμά μας, δεν είναι αυτά τα οποία θα θέλαμε και έχει ανάγκη η χώρα, όχι μόνο θα θέλαμε, και έχει ανάγκη η χώρα για να περάσει άλλο μοντέλο παραγωγικής ανάπτυξης και να λυθούν και τα προβλήματα της οικονομίας. Αυτό το μοντέλο δηλαδή της ασφυκτικής πίεσης, της δημοσιονομικής λιτότητας, των δημοσιονομικών περιορισμών και της λιτότητας δεν είναι λύσεις. Ναι, αλλά τώρα, κύριε, βρισκόμαστε λοιπόν εδώ. Είναι αντιπολίτευση στην κυβέρνηση που είσαστε εσείς. Ναι, λέω κύριε Μιχηλιδάκη, βρισκόμαστε εδώ, άρα βρεθήκαμε όμως, μην ξεχνάμε σε ποια σημείο βρεθήκαμε. Και βρεθήκαμε να πάρουμε μία απόφαση, η οποία απόφαση έλεγε ότι είτε θα στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία και δεν θα παραιτηθούμε από κυβέρνηση, δεν θα κάνουμε αυτό το οποίο επιδιώκαν οι άλλοι, και με ειλικρίνεια μιλήσαμε ότι μέχρι εδώ φτάσαν τα όρια μας. Mm-hmm. Και αυτή ήταν η μάχη που δώσαμε. Ήταν πολύ σκληρό το σύστημα του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού στην Ευρώπη και τον μπλοκ το οποίο πίεζαν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Προσέξτε όμως ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Ότι έχουν αρχίσει να αλλάζουν πράγματα και γι' αυτό χαιρόμαστε για αυτή τη μάχη. Κύριε Ρήγα, πριν φύγουμε από αυτό, ξέρετε τι λείπει στην ανάλυση σας, λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ότι ναι, υπάρχει η βούληση να ληφθούν γενναίες αποφάσεις για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Από την άλλη, δεν υπάρχουν οι συνθήκες ανάπτυξης για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα φέρουν νέες εισφορές. Δεν υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη πρόταση που θα δημιουργήσει και θα δώσει όθηση στην οικονομία, γιατί όπως ξέρετε, όλα η βιωσιμότητα των ταμείων αλλά και το πώς θα πάμε από εδώ και πέρα και στο ασφαλιστικό εξαρτάται από την πραγματική οικονομία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αφού τελειώνουν όλα αυτά τα οποία ήταν μέσα από τη δέσμευση της συμφωνίας την οποία είχαμε κάνει, θεωρούμε από τη νέα χρονιά ότι θα ανοίξει το θέμα του χρέους. Άρα η πρότασή μας και η λογική μας είναι να υπάρξει αναπτυξιακή πορεία. Υπάρχουν τα στοιχεία αυτή τη στιγμή. Γιατί, κύριε Ρήγα, να περιμένουμε μέχρι να ανοίξει το ζήτημα του χρέους, να υπάρξει νέος αναπτυξιακός νόμος? Γιατί να περιμένουμε? Ακούω από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον Υπουργό Οικονομικών ότι από την άνοιξη θα υπάρξει ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Γιατί να μην τρέξει παράλληλα αυτή η προσπάθεια? Λέω, ναι. Έχετε δίκιο, αλλά προσέξτε όμως πώς είναι το θέμα. Ότι για να φτιάξει ένα αναπτυξιακό νόμο και να δημιουργήσει ένα άλλο μοντέλο παραγωγής ανασυγκρότησης της χώρας, γιατί περί αυτού πρόκειται, χρειάζεται να υπάρχουν και τα εργαλεία για να προχωρήσει σε αυτό το πράγμα. Και χρειάζεται και, θα έλεγα, και στην κοινωνία να έχει αναλυθεί αυτό. Δεν είναι απλά αυτό να γίνει με φτιάξει ένα νόμο ο οποίος τελικά δεν θα έχει απόδοση το επόμενο διάστημα. Εγώ δεν το συνδύασα με το θέμα του χρέους. Το χρέος είπα είναι το μεγάλο θέμα το οποίο έτσι κι αλλιώς πρέπει να ανοίξει για όλη την Ευρώπη. Για να υπάρξει ανάπτυξη των οικονομιών. Λέω λοιπόν, αυτό θα είναι το ένα. Δεύτερο, έχουμε το στοιχείο ότι δεν θα έχουμε την ύφεση που είχαμε. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Έχουμε μικρά πρωτογενή πλεονάσματα που έχουμε συμφωνήσει με την
με τους θεσμούς. Άρα δίνει τη δυνατότητα από τη νέα χρονιά να υπάρξει αυτό. Πάντως, κύριε Ρίγα, ο κύριος Ρωμανιάς που ήταν σήμερα εδώ κοντά μας και όλοι όσοι ξέρουν καλά το ασφαλιστικό λένε ότι το πολύ δυσάρεστο θα είναι να προβείτε σε λύσεις που θα κλείσουν τώρα κάποια προβλήματα και κάποιες τρύπες που έχουν δημιουργηθεί, κόβοντας και ράβοντας και μη δίνοντας έτσι, μην έχετε πάρει στα χέρια, δεν έχετε στα χέρια σας τις μελέτες που δείχνουν την εικόνα του παρακάτω. Δηλαδή ουσιαστικά κάτι να μπει για να μείνει, να δώσει μια πραγματική λύση. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Λένε όσοι έχουν γνώση αυτού του θέματος, λένε πάρα πολλά πράγματα. Να δούμε επιδεδομένων. Η συζήτηση δηλαδή να γίνει επιδεδομένων όταν θα έρθει η πρόταση. Εγώ σας εξήγησα πώς, με τι λογική είπα να λύσουμε το ασφαλιστικό. Άρα δεν συμφωνώ ότι θα πάμε. Κύριε Ρίγα, να λύσουμε εκ των πραγμάτων, μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου πρέπει να έχει κλείσει. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ο διάλογος μέσα σε 2-3 εβδομάδες για να λυθεί ένα τόσο μεγάλο ζήτημα. Με βάση ποιες προτάσεις. Αυτό είπε ο κύριος Ρωμανιάς. Δεν φτάνει ο χρόνος. Η εκτίμησή του είναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν προχωρήσει και το Συμβούλιο Υπουργικών Αρχηγών, με υπάρξει πρόταση, εμείς θα καταθέσουμε. Η κυβέρνηση θα καταθέσει πρόταση και βασικές αρχές για το ασφαλιστικό, το οποίο θα είναι και στον κοινωνικό διάλογο. Δεν θα είναι μόνο με τους πολιτικούς αρχηγούς, θα είναι και με τους φορείς. Άρα λοιπόν αυτό έχει τη δυνατότητα να συμβάλλουμε όλοι να υπάρξει ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο θα οδηγεί σε άλλη κατεύθυνση. Θεωρείτε, κύριε Ρίγα, ότι με την κυβερνητική πλειοψηφία των 153 θα μπορέσετε να φέρετε εις πέρας όλους αυτούς τους κάβους που είναι μπροστά ή θα αναγκαστείτε να αναζητήσετε μια διεύρυνση και από πού? Κυρία Μιχηλδάκη, έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι εγώ έχω εμπιστοσύνη πλήρη σε όλους τους βουλευτές οι οποίοι στηρίζουν αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση και την έχω εμπιστοσύνη γιατί και έχουν και ευθύνη όχι μόνο στην κυβέρνηση ή στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι μέλη του και στηρίζουν, αλλά έχουν ευθύνη στην κοινωνία. Δεν δικαιούται κανένας, κατά τη γνώμη μου, γνωρίζοντας τη συμφωνία, γνωρίζοντας που είμαστε, δεν δικαιούται να κάνει άλλες επιλογές και πρέπει να τιμήσει όχι εμάς. Παρ' όλα αυτά, ανησυχείτε ότι μπορεί να συμβεί αυτό? Όχι, εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα σταθούν στο ύψος της ευθύνης τους όλοι οι βουλευτές και είμαι πεισμένος και έχω πλήρη, θα έλεγα, εμπιστοσύνη σε όλους τους βουλευτές. Είστε σε συζητήσεις με άλλες πολιτικές δυνάμεις που ενδεχομένως θα μπορούσαν να συμβάλλουν, να βοηθήσουν, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης, κύριε Ρίγα, εν ώψη και των δύσκολων αποφάσεων που θα ληφθούν? Κύριε Παθανασίου, τα ελληνικά πολιτικά κόμματα αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλη και τεράστια ευθύνη για εδώ που φτάσαμε. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι υπάρχει μια υποκριτική στάση όλο το προηγούμενο διάστημα. Και τρίτο είναι αν αποφασίσουν και να αλλάξουν ρότα, και να αλλάξουν ρότα εννοώ και στην πολιτική γραμμή τους, αλλά κυρίως να μην έχουν την οποιαδήποτε σχέση, γιατί την είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα, με την εχώρια διαπλοκή και με τα, θα έλεγα, με τα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν μέσα στη χώρα και μας δημιουργούσαν προβλήματα, και ήταν. Πολύ καλά το ξέρουν και εσείς και ο ελληνικός λαός το τι προβλήματα δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειας της συμφωνίας, αλλά και πριν πάμε στις εκλογές, με τι τρόπο επιχειρούσαν να μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Ναι. Κύριε Ρίγα, κάτι τελευταίο. Επειδή έχει σκάσει και αυτή η είδηση περί μιας νέας λίστας που μας αποστέλνουν οι Γερμανοί από τη Γερμανία με αγάπη, τη λίστα της κυρίας Μέρκελ, έτσι όπως έχει την αποκαλούν τις τελευταίες ώρες, που δίνει πάλι λογαριασμούς και καταθέσεις, λέει, για 10.500 Έλληνες, που δεν ξέρουμε βέβαια αν αυτά τα είναι νόμιμα ή μη νόμιμα στο σύνολό τους. Αλλά παρόλα αυτά γίνεται μια διάκριση ότι αυτή η λίστα μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα που όλες τις προηγούμενες φορές, ειδικά ας πούμε αν πιάσουμε την αβαρχίδα με τη λίστα Λαγκάρτ, δεν είχαμε. Δεν έχω εικόνα πραγματική της λίστας. Δεν το έχω το στικάκι όπως συνηθίζετε να λέτε. Καλύτερα να μην το έχετε. Και όχι, και προφανώς, και προφανώς είναι θέματα αυτά. Κάνω χιούμορ. Ναι, το έχω ενημερωθεί. Σας το ρωτάω αυτό γιατί ο πρωταρχικός στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής και όλα αυτά τα οποία συζητάμε την ώρα που ο κόσμος επιβαρύνεται με καθημερινά με τον ένα φόρο πίσω από τον άλλο. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Και νομίζω αν αυτά έχουν αξία και έχουν πραγματικότητα, θα τα διερευνήσει και οι φορολογικές αρχές και νομίζω ότι μακάρι να έχουμε καλή εξέλιξη. Να σου πω όμως το εξής, εδώ τι φαινόμενο έχουμε, ότι έχουν τα κέρδη τους πάρα πολύ έξω και εδώ έχουν τη χασούρα και ζητάνε πολλές επιχειρήσεις και πολλοί
που έχουν αυτή τη στιγμή στα χέρια τους μεγάλο μέρος του πλούτου. Και ζητάνε λοιπόν τη χασούρα και, και ό,τι πρόβλημα έχουν να το λύσει ο ελληνικός και ο Έλληνας φορολογούμενος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν μπορεί να συνέχισε αυτό όταν ο Έλληνας φορολογούμενος έχει πληρώσει. Η Ήρα από το Στάρι πώς θα καθαρίσει όμως, κύριε Ρίγα, γιατί τώρα αναφέρεστε και στους κακοπληρωτές και σε όλα αυτά τα οποία είναι και σε άλλα θέματα μέσα, έτσι, και μας ζητάνε και απ' έξω πια να τα ξεκαθαρίσουμε και να βρούμε ποιος έχει και δεν πληρώνει. Αλλά απ' την άλλη, η κυβέρνηση νομίζω ότι έχει μέλημά της, κύριο μέλημά της, να μην πλήξει και αυτούς που πραγματικά δεν έχουν. Είναι σαφές ότι είμαι από αυτούς που δεν θέλουν, όχι μόνο δεν θέλουν να πλήξουμε, και είμαι και εγώ μέσα σε ένα κομμάτι, γιατί εργαζόμενος ήμουν και μέσα στο χώρο, σε ένα κομμάτι το οποίο έχει πληγεί, φάνταστε η εκπαίδευση. Άρα λοιπόν εγώ λέω ότι οφείλουμε όλοι, και θα το πω έτσι, μια γενική αρχή, αυτό πέρα από τις πολιτικές πρωτοβουλίες, δεν θέλω να βγάλω την κυβέρνηση ότι και να τις δικαιολογήσω κάτι, πρέπει να προχωρήσει όλα αυτά με ταχύτατο τρόπο, γιατί έχουμε υποχρέωση ηθική απέναντι στον ελληνικό λαό, αλλά δεύτερον όμως και όλοι εμείς και οι Έλληνες πολίτες πρέπει να αποκτήσουμε ένα άλλο ηθικό αξιακό φορτίο στο πώς είμαστε μέσα και λειτουργούμε μέσα στο κράτος. Πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα όλοι μας. Κύριε Ρίγα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίγα. Καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Εμείς τώρα πάμε να